Γιατροί, τη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται την Κυριακή 13 Μαΐου στις 7 η ώρα το απόγευμα ο αντιπαδρόμος. Το σύνθημα των αγώνων φέτος είναι «Τρέχουμε για την Πάτρα, τρέχουμε για την Ειρήνη». Το ΠΕΑΚ σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών πάλι όπως και την προηγούμενη φορά και τον Εμπορικό Εισαγωγικό Σύλλογο και τη Λέσχη Φαέθων διοργανώνουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αγώνα δρόμου 10 χιλιόμετρων. Ταυτόχρονα οικογενειακό περπάτημα 5 χιλιόμετρων και ποδηλατάδα στη μνήμη του πρωτεργάτη του λαϊκού μαζικού αθλητισμού και εμπόρου της πόλης μας, του Γιώργου του Αντίπα. Το λιμάνι στηρίζει, υποστηρίζει και ενισχύει την πρωτοβουλία του ΠΕΑΚ και των λοιπόν συνδιοργανωτών και μαζί τους προσπαθεί να διοργανώσει αυτό τον τρίτο αγώνα, τον τρίτο ετήσιο δρόμο στη μνήμη του πρωτεργάτη του λαϊκού αθλητισμού, του Γιώργου Αντίπα, μια εκδήλωση που τίνει πλέον να γίνει θεσμός στην πόλη μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να τρέξουμε στον Αντίπα δρόμο, αλλά υπάρχει και ένας ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Όταν κάποτε ο μαθητής ρώτησε το δάσκαλο του λέει «δείξε μου το δρόμο», ο δάσκαλος του είπε «ο δρόμος είναι στα πόδια σου». Θέλω να πω δηλαδή ότι ο αθλητισμός ο σωστός είναι και ένα μέσο για μια καλύτερη κοινωνία. Μέχρι τις 11 Μαΐου την Παρασκευή λήγουν οι ηλεκτρονικές συμμετοχές. Από εκεί μετά μπορούν να έρθουν έστω και την τελευταία στιγμή να γραφτούν πριν από τον αγώνα. Το μήνυμα για την φετινή χρονιά «Τρέχουμε για την Πάτρα, τρέχουμε για την Ειρήνη». Διότι πιστεύουμε πως ο αθλητισμός και μάλιστα ο λαϊκός μαζικός αθλητισμός μπορεί και πρέπει να εμπνεύσει την ειρήνη, τη φιλία, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία ανάμεσα στους λαούς. Για κάθε συμμετοχή, η οποία βέβαια είναι δωρεάν η κάθε συμμετοχή, έχει ήδη δημιουργηθεί ένας κουμπαράς από τους χορηγούς, όπου αυτά τα χρήματα θα πάνε σε κάποια κοινοφελή ιδρύματα της πόλης. Ο Αντίπας δρόμος δεν είναι ανταγωνιστικός. Είναι μια προσφορά στο λαϊκό μαζικό αθλητισμό. Είναι μια ακόμα αφετηρία να αλλάξουμε εμείς για να αλλάξουμε και όλα τα γύρω μας. Αυτό που λέει και ο Εγκονόπουλος, άγρυπνη, ακίμητη φρουρή, πανέτοιμη. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε όλη την Κυριακή. Αυτό καλείται να κάνουν όλοι οι αθλητές και αυτό προετοιμαζόμαστε και εμείς στους παράκτους αγώνες το 2019.